Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Η κάμερα της εκπομπής Ζούγκλα βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ειδικού καταστήματος κράτησης Νέων Αυλώνα. Εκεί ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους κρατουμένους και να αφουγκραστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διαφορετική αυτή ζωή, τις ανησυχίες και κυρίως τις προσδοκίες και τα όνειρα των συμπολιτών μας αυτών για ένα καλύτερο αύριο. Οικογένεια, οικονομική κρίση, κακές παρέες και κοινωνικό περιβάλλον συνθέτουν τα αίτια για την παραβατικότητα που μετατρέπουν ανήλικους από ενδυνάμει σε ενεργεία παράνομους εγκληματίες ή θύματα. Όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Στην Ολομέλη αναμένεται να εισαχθεί την προσεχή Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, ο προϋπολογισμός του 2014, σύμφωνα με απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η συζήτηση στην Ολομέλη θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου με ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα. Τριοριστάς εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι έχει κηρύξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η συμμετοχή των δασκάλων από όλη την Ελλάδα στην κινητοποίηση που διοργανώνεται στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υγείας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η αναταραχή στον χώρο της υγείας, καθώς εκτός από τους γιατρούς του ΕΟΠΗ απεργούν σήμερα και οι νοσοκομιακοί γιατροί και για το λόγο αυτό τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για τα νοσοκομεία της περιφέρειας και 4ωρη στάση εργασίας για τα νοσοκομεία της Αττικής. Σε εξηγήσεις καλείται ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Άμυνας Γιάννος Παπαντονίου για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος αλλά και πλημελήματος. Η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου απέστειλε ήδη κλήση προκειμένου να προσέλθει ενώπιόν της για να δώσει ανομωτή εξηγήσεις ο πρώην Υπουργός. Η κλήση αφορά για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος για το έτος 2010 σε βαθμό πλημελήματος για το έτος 2009, οπότε με βάση τον παλαιότερο νόμο διοκότανος πλημέλημα. Σχετίζεται με το ποσό των περίπου 1,33 εκατομμυρίων ευρώ που είχε εντοπιστεί από τη λίστα Lagarde να έχει η σύζυγός του στην τράπεζα HSBC χωρίς να δηλωθεί ούτε το 2008 ούτε τα επόμενα χρόνια. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια και παγετό στα κεντρικά και βόρεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή. Η ορατότητα στα υπηρετικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ενημερωσή σας από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.